Και πάμε για την επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε την πιο healthy, ιδιαίτερη, πεντανόστιμη και γρήγορη μακαρονάδα που έχετε φάει στη ζωή σας. Θα φτιάξουμε λιγκουίνι με πέστο αβοκάντο. Μια συνταγή τόσο γευστική, πραγματικά τόσο αρωματική και τόσο εύκολη, που δεν θα πιστεύετε ότι είναι τόσο ολοκληρωμένη μόλις σε 10 λεπτά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα λιγκουίνι ολικής με πέστο αβοκάντο θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια λιγκουίνι ολικής άλεσης μέλισσα, 300 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλου, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το πέστο αβοκάντο, 2 αβοκάντο όριμα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 20 γραμμάρια βασιλικό, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ντοματίνια, ελαιόλαδο, πιπέρι και φύλλα βασιλικού. Λοιπόν, επειδή όπως σας είπα η συνταγή μας θα γίνει μόλις σε 10 λεπτάκια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε εδώ τα ζυμαρικά μας να βράζουν. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ λιγκουίνι μέλισσα ολικής άλεσης που έχουν χαμηλά λιπαρά και είναι πηγή φυτικών ινών και πρωτεϊνών. Θα κάνουμε μια πολύ healthy και ιδιαίτερη μακαρονάδα, οπότε θα προσέξουμε τα πάντα. Στο τέλος θα είναι τόσο ισορροπημένη, θα έχει όσο πρωτεΐνη χρειαζόμαστε, θα έχει υδατάνθρακα καλό που χρειαζόμαστε και καλά λιπαρά που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, όντως θα είναι το πιο ολοκληρωμένο θρεπτικό γεύμα που έχετε φάει. Λοιπόν, τα ζυμαρικά μου γράφουν ότι χρειάζονται πόση ώρα, μισό λεπτάκι, 10 με 12 λεπτά. Οπότε γύρω στα 9 λεπτά θα τα βγάλουμε για να κρατάνε λίγο ακόμα και να συνεχίσουν το ψήσιμο εκτός φωτιάς. Οπότε, μία συσκευασία μέσα, εδώ. Έτσι όπως είναι, στηρίζουμε στην κατσαρόλα μας. Δεν χωράει στην αρχή, αλλά μην αγχωθείτε, γιατί σιγά σιγά θα μαλακώσουν και θα χωρέσουν μια χαρά. Και τώρα η ερώτηση που θέλω να σας κάνω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, είναι άμα θέλετε να βάλω κοτόπουλο ή δεν θέλετε να βάλω. Άμα βάλω κοτόπουλο θα έχουμε έξτρα πρωτεΐνη, άμα δεν βάλουμε κοτόπουλο θα έχουμε λιγότερη πρωτεΐνη. Θα αφήνω πάνω σας, γιατί η μακαρονάδα μας απλά με το πέστο αβοκάντο είναι πεντανόστιμη, δηλαδή για κάποιον που δεν τρώει κρέας και είναι vegetarian, αλλά για κάποιον που τρώει κρέας μπορεί να βάλει και έξτρα κοτόπουλο. Οπότε η απόφαση δική σας. Απλά πείτε μου τώρα για να ξέρω. Λοιπόν, θέλω κοτοπουλάκια από το ψυγείο. Δεν θα βάλετε πολύ. Ένα φιλέτο κοτόπουλο είναι αρκετό. Οπότε θέλετε να μου κάνετε τη ζωή λίγο πιο δύσκολη, έτσι. Δεν πειράζει όμως. Εγώ είμαι εδώ να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μου αρέσει να γίνει αυτή η ζωή μου δύσκολη. Οπότε τηγανάρα πάνω στη φωτιά και πάμε να ψήσουμε το κοτόπουλο. Πάλι πρέπει να βγω ακριβής και στον ίδιο χρόνο, στα 10 λεπτά να είναι έτοιμη η μακαρονάδα, φίλε Μπελέση. Οπότε θέλω γαντάκια. Ένα φιλέτο κοτόπουλο εδώ. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω ένα μαχαίρι να κόψω σε ωραίες φετούλες το κοτόπουλο για να μπορέσει να ψηθεί γρήγορα. Εδώ και μετά σε μικρά κομματάκια. Θα κάνω μια μακαρονάδα, θα κάνω λιγκουίνι. Οπότε άμα κόψω χοντρά κομμάτια το κοτόπουλο, τι θα γίνει? Απλά θα υπάρχει σπαγκέτι και κάπου κοτόπουλο. Οπότε αυτό που πρέπει να προσέξω είναι σε τέτοιες συνταγές να φροντίσω να κάνω μικρές μπουκίτσες από τα έξτρα υλικά που βάζω για να υπάρχει σε κάθε μπουκιά. Οπότε αυτό που κάνω είναι, κοιτάξτε, κόβω μία λεπτή φετούλα και έτσι όπως είναι, γυρνάω και κόβω στη μέση, κατά μήκος. Να κάνω τύπου ζουγιέν το κοτοπουλάκι μου. Τώρα έτσι όπως το κόβω το κοτόπουλο, καταλαβαίνετε ότι θα ψηθεί σε χρόνο ρεκόρ, σε 2 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Εδώ. Οπότε κόβω το κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ το έχω ψιλοκόψει. Το έχω κάνει σαν γύρω ένα πράγμα για να μπορέσει να βρίσκεται παντού. Οπότε, αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάντα μα πάντα είναι όταν πιάνουμε κοτόπουλο να μην αρχίζουμε να πιάνουμε πράγματα γύρω-γύρω στην κουζίνα μας. Το μαχαίρι πήγε εκεί. Το ταψάκι που είχε το κοτόπουλο ήταν εκεί. Πάει εδώ. Οπότε, βγάζω τα γάντια μου. Ένα, δύο. Πάω το ξύλο κοπής δίπλα από το τηγάνι που χαμηλώνω τη φωτιά. Θα ρίξω πάνω στο κοτόπουλο ελαιόλαδο. Να ανακατέψω λίγο και τα ζυμαρικά μου εδώ. Μην κολλήσουνε. Μία φορά να τα ανακατέψετε είναι αρκετό. Οπότε, αλάτι. Πιπέρι. Και όπως σας είπα, ακόμα το κοτόπουλο δεν θα το ψήσω. Θα το ψήσω τελευταία στιγμή γιατί θέλει μόλις 1-2 λεπτάκια για να γίνει έτσι λεπτό που το έχω κόψει. Οπότε τι πάμε, πάμε να ετοιμάσουμε το πέστο αβοκάντο. Λοιπόν, στο πολυμηχάνημα εδώ πέρα, άμα δεν έχετε το μεγάλο και έχετε το μικρό, θα το κάνετε στο μικρό. Γίνεται κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πάρω και θα ρίξω μέσα τα αβοκάντο μου μαζί με όλα τα υλικά χωρίς
την παρμεζάνα μας. Την παρμεζάνα μας θα τη ρίξουμε τελευταία, θα ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε, παίρνουμε, βγάζουμε το κουκούτσι εδώ. Και με ένα κουταλάκι, εδώ ρίχνουμε το αβοκάντο μέσα στο μίξερ. Εδώ, ένα. Και άμα το αβοκάντο είναι σωστό, βλέπετε, φεύγει σαν βουτυράκι. Και σε περίπτωση που έχετε αβοκάντο που έχει μαυρίσει λίγο, δεν μας πειράζει, κάντε ή μία μουσ αβοκάντο που θα βρείτε στο ίντερνετ. Αν πατήσετε στο Google μουσ αβοκάντο σοκολάτας Άκης, θα σας βγάλει κατευθείαν τη συνταγή, είναι καταπληκτική συνταγή. Ή θα κάνετε κάτι τέτοιο, ένα πέστο, γιατί να το πετάξετε, χρησιμοποιήστε το. Λοιπόν, το αβοκάντο πάει μέσα μαζί με το λάδι. Μία σκελίδα σκόρδο που θα την ψιλοκόψω για να βοηθήσει το μίξερ να τη διαλύσει. Το σκόρδο είναι σχετικό, άμα δεν σας αρέσει το σκόρδο, δεν θα βάλετε καθόλου. Άμα σας αρέσει λίγο το σκόρδο, θα βάλετε μισή σκελίδα. Εμένα μου αρέσει πολύ το σκόρδο στην πέστο, οπότε θα βάλω σκορδάκι. Θα ρίξω μέσα το κουκουνάρι, αλλά άμα δεν έχετε κουκουνάρι, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε άλλο ξηρό καρπό θέλετε. Θα ρίξω μέσα το βασιλικό μου. Ξύσμα από ένα λεμόνι και χυμό από μισό. Εδώ. Ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι. Εδώ, έφυγε το περισσότερο ξύσμα έξω. Δεν μοιράζει. Μια χαρά. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, ρίχνουμε αλάτι. Πιπέρι. Και το μόνο που δεν ρίξαμε μέσα είναι το τυρί μας, η παρμεζάνα. Σε περίπτωση που είστε vegan, θα βάλετε είτε διατροφική μαγιά, είτε δεν θα βάλετε καθόλου τυράκι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, βγαίνει η συνταγή κανονικά. Λοιπόν, χτυπάμε καλά τα υλικά μεταξύ τους, εδώ πέρα, μέχρι που να πάρουμε μία ωραία πάστα. Λοιπόν, και έχουμε κάνει μία υπέροχη σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι το πέστο μας, βλέπετε. Που ακόμα και σκέτο δουλεύει μια χαρά στη συνταγή χωρίς το τυρί. Οπότε η ερώτηση είναι, θέλετε να βάλω τυρί ή δεν θέλετε. Πάει και το τυράκι μέσα. Δίνω ένα τελευταίο ανακάτεμα, εδώ. Και βουαλά! Καταπληκτική συνταγή, I like. Τρελαίνομαι γιατί όντως είναι τόσο εύκολο και τόσο θρεπτικό. Σαν βάση έχουμε το αβοκάντο, οπότε πραγματικά όλη μας η συνταγή είναι μοναδική. Παναγία μου. Αυτό μπορώ να το τρώω σκέτο. Φανταστικό. Αυτό πάει στην άκρη. Το πέστο μας είναι εδώ, το κοτόπουλο είναι εδώ. Οπότε πάμε να ψήσουμε το κοτόπουλάκι μας γρήγορα. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Έτσι όπως καίει το τηγάνι. Θα ρίξω μέσα το κοτόπουλο. Εδώ. Με το λίγο λαδάκι που είχαμε. Δεν χρειάζεται πολύ λάδι. Εδώ. Άντε ίσως το παράκανο να βάλω ελάχιστο λαδάκι ακόμα. Εδώ. Τέλεια. Και τα ζυμαρικά μου είναι σχεδόν έτοιμα. Εδώ. Το κοτόπουλό μου γίνεται. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να σουρώσω τα ζυμαρικά μου. Αλλά τι φανταστικό φαγητό θα κάνουμε. Πραγματικά είναι τόσο γευστικό και διατροφικά μία βόμβα, γιατί τα έχει όλα πραγματικά. Έχει καλό υδατάνθρακα από τα ζυμαρικά μας, έχει καλά λιπαρά από το ελαιόλαδο και το αβοκάντο και βέβαια έχει την πρωτεΐνη από τους ξηρούς καρπούς και το κοτοπουλάκι μας. Κοιτάξτε εδώ, 1, 2, 3, θα τα παντρέψουμε. Κοιτάξτε εδώ υπέροχο χρώμα που έχει η σάλτσα από το αβοκάντο. Το νεράκι θα το κρατήσω εδώ κάτω, γιατί υπάρχει περίπτωση να προσθέσω λίγο νεράκι μέσα, εφόσον δω ότι η σάλτσα μου φίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα το φυτάρισμα από το κοτόπουλο. Ψήνω και από την άλλη πλευρά, μην το παραψήσετε το κοτόπουλο, ψήστε το ίσα-ίσα. Λοιπόν, και το κοτοπουλάκι μου είναι έτοιμο, ρίχνω μέσα τα ζυμαρικά μου, εδώ. Οχ! Με λίγο νεράκι, από τα ζυμαρικά που βράζανε. Που έχει όλο αυτό το υπέροχο άμυλο από τα ζυμαρικά και θα βοηθήσει να κάνουμε μια ωραία σάλτσα, πάρα πολύ δεμένη. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε, έχω λιγκουίνι ολικής άλεσης, έχω το κοτοπουλάκι, θα ρίξω λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι και βγάζω από τη φωτιά, σβήνω τη φωτιά μου και ρίχνω όλη την υπέροχη πέστο από αβοκάντο μέσα. Σε περίπτωση που δεν έχετε βασιλικό και έχετε κάποιο άλλο αρωματικό σπίτι, ή δεν έχετε καθόλου αρωματικά, πάλι μπορείτε να κάνετε τη σάλτσα σας. Απλά θα δώσετε λίγο περισσότερη ένταση από το λεμονάκι. Η γεύση που επικρατεί δεν είναι αυτή του βασιλικού, αλλά του αβοκάντο. Οπότε
είναι ο πρωταγωνιστής μας και σε καμία περίπτωση, αν δεν έχετε βασιλικό, δεν θέλω να είναι αποτρεπτικό στο να φτιάξετε τη συνταγή. Κοιτάξτε εδώ, εκτός φωτιάς, ανακατεύουμε. Και έχουμε την πιο healthy σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Θέλω να πρασινίσουν τα ζυμαρικά. Θέλω να γίνουν ωραία. Σε περίπτωση που δείτε ότι σφίξει πάρα πολύ η σάλτσα, τι πρέπει να κάνετε, φίλε Μπελέση? Λίγο νεράκι ακόμα από τα ζυμαρικά. Το έχω κρατήσει εδώ. Δεν το έχω αφήσει. Λίγο ακόμα νεράκι θα μας βοηθήσει. Εδώ. Σε περίπτωση που δούμε ότι πίζει πολύ, προσθέτουμε λίγο νεράκι. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλα λιπαρά. Έχουμε βάλει το λαδάκι μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Πώς γυάλισαν. Τα βλέπετε. Πω πω Παναγία μου. Ποιος δεν θα ζήλευε αυτήν εδώ τη μακαρονάδα. Τι λέει μακαρονάδα, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Λιγκουίνι είναι. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πράσινο πιάτο ή λευκό πιάτο? Λευκό. Μαύρο ή λευκό? Μαύρο ή λευκό? Συγγνώμη. Λευκό, λέει ο σκηνοθέτης. Οπότε θα ακούσουμε το σκηνοθέτη μας. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, σάλτσα. Δεν υπάρχει. Έτσι όπως είναι, πάρτε τα ζυμαρικά σας, τυλίξτε τα, κάντε εδώ πέρα ένα ωραίο στριφογυριστό βουναλάκι. Θα βάλω και λίγο κοτοπουλάκι. Νομίζω ότι όσοι κάνουν διατροφή θα με λατρέψουν, όσοι νηστεύουν και βγάλουν το κοτόπουλο επίσης θα με λατρέψουν, όσοι γενικά προσέχουν τη διατροφή τους θα με λατρέψουν κι αυτοί. Και γενικά θα με λατρέψετε όλοι, γιατί είναι μια συνταγή που κάνεις δεν κάνεις διατροφή, είναι πεντανόστιμη. Οπότε δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να φάει αυτά τα συγκεκριμένα ζυμαρικά. Να ρίξω λίγα ντομάτα για από πάνω. Θα ρίξω για το κόκκινο της υπόθεσης, εδώ. Λίγα ντοματίνια εδώ να υπάρχουν. Με κάτι healthy, ωραίο, όμορφο, πιπεράκι, λαδάκι. Όλαλα. Λίγο φρέσκο λίγο λάδο από πάνω. Λίγο πιπέρι. Και μια φύτρα από βασιλικό. Άντε, γεια. Δηλαδή, όντως, πραγματικά με το τίποτα μπορείς να κάνεις την πιο γευστική μακαρονάδα που υπάρχει. Για τα λιγκουίνι ολικής με πέστο αβοκάντο, σε κατσαρόλα με νερό που βράζει, βάζουμε αλάτι και βράζουμε τα λιγκουίνι. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρές λωρίδες και προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά, βάζουμε το κοτόπουλο και ψήνουμε για 3 με 4 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί καλά. Σουρώνουμε τα λιγκουίνι και τα βάζουμε στο τηγάνι με το κοτόπουλο. Προσθέτουμε λίγο από το νερό που έβρασαν τα λιγκουίνι, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Για το πέστο αβοκάντο, στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, βάζουμε τα αβοκάντο, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το κουκουνάρι, το βασιλικό, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε καλά μέχρι να πολυτοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε την παρμεζάνα και χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Βάζουμε μέσα στο τηγάνι με τα λιγκουίνι και το κοτόπουλο. Αν δέσει πολύ το μείγμα, τότε προσθέτουμε λίγο ακόμα από το νερό που έβρασαν τα λιγκουίνι. Σερβίρουμε με ντοματίνια, ελαιόλαδο, πιπέρι και φύλλα βασιλικού. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Φίλε Μπελέση, ξέρω τι ζηλεύεις. Κοίταξε εδώ. Εντάξει, όλες οι σάλτσες, καθώς περνάει η ώρα, αρχίζουν και σφίγγουν και κάνουν τα μακαρόνια μασίφ. Αυτή, επειδή έχει αβοκάντο, δεν θα πήξει ποτέ, θα μείνει έτσι χυλωμένη και πάρα πολύ ωραία. Και δεν έχουμε καθόλου τύψεις για το φαγητό που τρώμε, φίλε. Δεν είναι φανταστικό? Να τρως ζυμαρικά και να μην έχεις τύψεις, έχει ξαναγίνει? Okay. Δεν έχει. Καίει. Okay. Προσπαθώ να κερδίσω χρόνο, γιατί καίει, το καταλαβαίνετε. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει. Κοτοπουλάκι, αβοκάντο, ζυμαρικά ολικής. Ευτυχία.